Θέμα. Δεν είπε για το αεροδρόμιο Μίκρας. Είπε για τα ραντάρ που βρίσκονται στον τρίλοφο της Μίκρας. Περιοχή Μίκρας. Αν τώρα την περιοχή. Αν έχουν αλλάξει ονομασία η περιοχή. Έχει αλλάξει. Το αεροδρόμιο πάντως δεν άλλαξε. Παρακαλώ, το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν άλλαξε όνομα πάντως. Το αεροδρόμιο στα Σκόπια άλλαξε όνομα. Στη Θεσσαλονίκη το αεροδρόμιο Μακεδονία δεν άλλαξε όνομα. Άρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Δεν άκουσα ακριβώς την. Γι' αυτό. Δεν υπάρχει θέμα αλλαγής ονόματος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μόνο σε φαντασιακές λογικές είναι αυτά. Όπως είναι και πάρα πολλά αυτά που μας είπε και ο Κουμουτσάκος και θα ήθελα να αναφερθώ τώρα για να σα δώσω την απάντηση. Νομίζω το κλείσαμε. Το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικότητα. Λοιπόν, μπράβο. Κωδικοποιημένα και για άλλα παρακαλώ. Κωδικοποιημένα. Αντιληφθήκατε ότι από τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Κουμουτσάκος την πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη στάση του. Γιατί δεν απαντάει η Νέα Δημοκρατία. Εάν αύριο είναι η κυβέρνηση, θα σταματήσει τη συμφωνία. Στο τραγικό σας λάθος δεν θα κάνουμε έγκλημα. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα. Πιθανότητα. Στα δικά σας τραγικά λάθη που θίξανε τα εθνικά συμφέροντα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει έγκλημα. Μην χάνετε διότι θα είναι έγκλημα. Σας. Δέσατε τη χώρα. Τη δυσκολία να απαντήσετε. Δέσατε τη χώρα και τώρα μας δάτε και τα αρέστα. Λίγη ντροπή δεν πρέπει. Αντιλαμβάνομαι την δυσκολία να απαντήσετε. Γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε αν αυτή τη συμφωνία δεν σας απάντησε. Με ευθύνη και σοβαρότητα, όχι όπως κάνατε εσείς. Δεν τη σταματάτε και δεν το λέτε στον ελληνικό λαό. Απλά προσπαθείτε με διάφορα τερτύπια να πείτε το κάτι διαφορετικό. Και δημιουργείτε με την φαντασία σας ζητήματα οποία δεν υπάρχουν. Μιλάτε μόνο εσείς μιλάτε για μειονότητα. Τι μόνο λέτε, εσείς μιλάτε. Για ανακοινώσεις του ουράνιου τόξου δεν έχετε διαβάσει. Δεν μιλάει κανείς. Το BBC το διαβάζετε. Ένα ανύπαρκτο. BBC διαβάσατε, Sputnik διαβάσατε. Εσείς προσπαθείτε να δημιουργήσετε αυτό το ζήτημα και δεν πρόκειται να το περάσετε. Είναι τελειωμένη ιστορία. Φαντασιώνοντας πράγματα. Βόλτες επάνω κάνετε. Πάτε να κάνετε αντιπολίτευση πάνω σε μια φανταστική για σας πραγματικότητα. Αναγνωρίσατε γλώσσα και ταυτότητα, λοιπόν, κύριε. Λοιπόν, ηρεμήστε. Οι άνθρωποι που μένουν πάνω το χρησιμοποιούν αυτό. Κύριε Κουμουτσάκο, σας χαρακτηρίζει αυτό. Το να μην δέχεστε διαφορετική κουβέντα. Επειδή μιλάτε προκλητικά, θα απαντήσω. Θα σας αντιμετωπίσω ανάλογα. Όλες οι προκλήσεις θα απαντώνται. Λοιπόν, δεν μπορείτε να ξεκαθαρίσετε τον ελληνικό λαό αν θα καταργήσει τη συμφωνία. Δεν το λέτε. Πέστε το αν είναι. Εάν είναι τόσο επιζήμια και τόσο κακή, πέστε ότι εάν θα βγείτε εσείς. Εσείς καταργήσατε τα μνημόνια, θα πείτε, κύριε, και είμαστε ακόμα σε αυτά. Πείτε, εμείς αυτά που κάνατε και εσείς δεν θα τα κάνουμε. Επειδή τον κόσμο. Για το ΝΑΤΟ πήρε πρώτη ένταξη. Δεν ολοκληρώθηκε η είσοδος της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η είσοδος της χώρας, της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ έχει μία μακρά διαδικασία. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να βγαίνετε εσείς και να λέτε τώρα ότι θα είστε οι θεματοφύλακες της στήρησης της συμφωνίας την οποία καταγγέλλετε ως επιζήμια, ως προδοτική, ως με 1.200 επιθετικούς προσδιορισμούς που την έχετε κάνει. Αυτοί οι οποίοι είναι οι εγγυητές της συμφωνίας, της σωστής συμφωνίας, της σωστής εφαρμογής αυτής της συμφωνίας είναι σαφώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Εσείς. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα από αυτό. Σέρνεστε πίσω από τις εξελίξεις. Πολιτικό κόστος και έχετε. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν αμφισβητείτε στη Βόρεια Ελλάδα. Τα ποστά της χώρας δεν είναι κοιτάξτε. Δυνατά. Απλά είναι τα πράγματα. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί οι κυβερνήσεις, όλες οι προηγούμενες κοιτούσαν το πολιτικό κόστος. Ο Πρωθυπουργός το δήλωσε ξεκάθαρα. Δεν κοιτάμε το πολιτικό κόστος, κοιτάμε μια συμφωνία η οποία είναι εν καιρό ειρήνης, είναι προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, είναι προς το συμφέρον της χώρας στο να εξασφαλίσουμε στα βόρεια σύνορά μας ηρεμία, στο να αλλάξει η κατάσταση στα Βαλκάνια, να σταματήσει και να ξεφύγει από αυτό το θέατρο των πολέμων που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια από την πολεμική. Για μας τα ζητήματα αυτά είναι σημαντικά. Είμαστε υπέρ της συνανάπτυξης, της συνύπαρξης των λαών. Κατανοητό, κύριε Γιάλα. Κύριε Κουμουτσάκο. Ο κύριος Ζάεφ εχθές είπε ότι ήδη η Ελλάδα είναι η τρίτη επενδυτική δύναμη στα Σκόπια. Χωρίς λύση. Τι έχουμε λοιπόν, αυτό που είχαμε, αλλά με το συμβιβασμό αποδοχής από την Ελλάδα, κάτι που δεν έκανε καμία κυβέρνηση, το έκανε αυτή η κυβέρνηση ύπαρξης μακεδονικής ταυτότητας και γλώσσας. Ό,τι υπήρχε πριν παραμένει, αλλά προστίθεται ο επώδυνος επιζήμιος συμβασμός της ιστορικής υποχώρησης της χώρας από ό,τι καμία κυβέρνηση δεν είχε δεχτεί και το δέχτηκε αυτή η κυβέρνηση να αναγνωρίσουμε εμείς ότι υπάρχει γλώσσα και ταυτότητα. Και αυτά τα δύο στοιχεία ήδη τα χρησιμοποιούν οι κύκλοι στην Ελλάδα για να διαμορφώσουν πεποίθηση μειονοτικής έκφρασης. Και όσο δεν το βλέπουν,
τόσο θα το έχουν μπροστά του. Όσο και αν γι' αυτό είναι επικίνδυνο να δημιουργήσετε δράκους, κύριε Μουτσάκο, όσον αφορά, δεν θα βρείτε. Όσον αφορά στο ότι δεν έχουμε καθαρή θέση. Ένα λεπτό. Τη γειτονική χώρα έχετε να πείτε κάτι. Θα δηλώσετε κάτι. Και στην Αλβανία το έχουμε και μας. Και στην Αλβανία γίνεται αυτό. Μετά προτιμότερο για εσάς να υποστηρίζετε την Τουρκία δηλαδή. Σταματήστε λίγο. Και στην Αλβανία συμβαίνει αυτό και βλέπετε πώς φέρεται το αλβανικό κράτος απέναντι στην ελληνική εθνική μειονότητα. Για εσάς θα ήταν καλύτερο να... Όσον αφορά την εφαρμογή... Κύριε Πιάλα, παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο. Όσον αφορά αυτό πρέπει να το πω. Αυτό και κλείστε, κύριε Κουτσάκο, παρακαλώ. Όσον αφορά τιμή της συμφωνίας. Αφού έδασαν χειροπόδαρα τη χώρα σε μια επιζήμια συμφωνία, η οποία μάλιστα προβλέπει ότι ακόμα και σε αναθεώρηση τα βασικά της άρθρα δεν θα αναθεωρηθούν, έρχονται τώρα και μας λένε, γιατί δεν την καταργείτε. Νομίζουν ότι εμείς είμαστε σαν κι αυτούς που κατερήγησαν τα μνημόνια και έχουν κάνει τρίτο και τέταρτο. Εμείς, κύριοι, είμαστε σοβαροί. Και είμαστε και υπεύθυνοι. Το είπατε και πριν. Στο δικό σας. Η σοβαρότητά σας. Στο δικό σας. Να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τις 10 η ώρα και να λέμε. Το είπε. Γιάλα, το είπε πριν. Τα συμφωνημένα τι όλοι. Στο τραγικό λάθος δεν θα προσθέσουμε ένα έγκλημα. Δηλαδή να μείνει η χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία. Και εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Για να κλείσουμε. Μια κουβέντα και από εσάς σύντομα. Γιατί πρέπει να πάμε στην Ηλία. Πέρα από τα χαμόγελα και πέρα από τη σέλφι, η άλλη πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα στο να σέβεται τη συμφωνία. Ούτε με στην παρουσία του Διεθνού Οργανισμού του Τουρισμού και τα γνωστά τα οποία συνέβησαν εκεί με τους Κρασιά. Τα οποία αλλάχτηκαν αμέσως. Αφήστε το να μιλήσει, κύριε Βιέλα. Αφήστε το να μιλήσει. Δεν ακρίβεια. Ελάτε, πρέπει να κλείσουμε. Είπα ότι δεν έδειξε καμιά καλή πρόθεση. Βεβαίως με τα απόχληση έγινε αυτή η συζήτηση, αλλά το πρωτογενέ. Αλλαγή ο νόμο αεροδρομίου, δρόμο. Κύριε Βιέλα, αφήστε να πούμε να πάμε στην Ηλία. Υπάρχει εξέλιξη πυρκαγιά μεγάλη. Κύριε Αμαντή, βάλε να δούμε. Και το Καραντέρ δυστυχώς και είναι τα θέματα τη περίοδου προστασία και όλα αυτά δεν μπόρεσε χθε να πάρει. Κλείστε όμω για να μα δώσει. Κλείστε όμω για να πάμε και να δούμε. Θέλω να πω είναι ότι οι συμφωνίε, οι όποιε συμφωνίε, ακόμα και αν κάποιο πάρει την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τηρούνται από τα μέρη. Όλα τα επίσημα που εκπέμπονται ω μηνύματα από την άλλη πλευρά, και εννοώ τον Πρωθυπουργό, ο οποίο μιλάει εμεί οι Μακεδόνε και εσεί οι Έλληνε, είναι καθαρά σε μια κατεύθυνση η οποία δεν είναι ούτε καν σε αυτό που επιδίωκε η κυβέρνηση. Ενώχλησε αυτό μας... εμεί οι Μακεδόνε, εσεί οι Έλληνε. Βεβαίω. Την ψυχή των Μακεδόνων δεν μπορεί και να τη βάλει στη ζυγαριά. Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Μπιάλας να το οριοποιήσει και γι' αυτό βλέπετε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κ. Αλβανιδίδη. Αισθανόμαστε ότι δυστυχώς η ψυχή μας έχει παραχωρηθεί. Πάμε μαζί να δούμε τι γίνεται στην Ηλία. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά εκεί, στη Στροφιλιά, το διαμάντι της Ηλίας. Εκεί έχουμε σύνδεση με τον υποστράτηγο της πυροσβεστικής, τον κ. Αχιλέα Τζουβάρα. Στρατηγέ, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά ή την έχετε περιορίσει?